Καλώ ήρθε πίσω σε ένα ακόμα βίντεο του Daily Show. Ονομάζομαι Τέριχα Χατζηρεμία και αυτό είναι το show στο οποίο μπορεί να έρθει και να ενημερώνει σωστά και ηθικά κάθε μέρα για θέματα που σου αφορούν. Αν είσαι καινούριο σε αυτό το κανάλι, πάτσε το κουμπάκι που λέει subscribe, γραφεί και οπωσδήποτε. Σμάζε like button και σε αρκινοποίηση να φύγει η αλήθεια προ τα έξω. Αν είσαι καινούριο σε αυτό το κανάλι, πάτα το κουμπάκι που λέει subscribe. Μεγάλο ποσοστό από τα άτομα που παρακολουθείτε δεν πατάτε. Το subscribe. Θα ξεκινήσω με τα νέα, αλλά πριν ξεκινήσω με τα νέα, να σου πω ότι στο link στο πρώτο σχόλιο από κάτω θα βρει έναν σύνδεσμο. Είναι το poll του Ιανουαρίου. Δημοσκόπηση. Μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο. Θέλω να πάρει αυτό το poll και να το κάνει και κοινοποίηση. Πάρε το σύνδεσμο από κάτω και κάντε τον κοινοποίηση για να μεταδοθεί περισσότερο η συγκεκριμένη δημοσκόπηση. Είναι απρόσωπη στο διαδίκτυο αν το κάνει σε art. Δηλαδή δεν φαίνομαι ότι είμαι εγώ κάπου μέσα σε όλο αυτό το έργο. Και πραγματικά έχουμε αυτή τη στιγμή πάνω από 2.000 άτομα. Ελπίζω να πάμε στα 5.000 άτομα, θα το ήθελα. Οπότε, αν βλέπει αυτό το βίντεο, στο link στο πρώτο σχόλιο από κάτω, θα βρει τη δημοσκόπηση. Πάμε να ξεκινήσουμε με Ξάνθη. Βλέπει εδώ στην εικόνα τη φωτιά στην Ξάνθη σε καπναποθήκη. Αλλά η καπναποθήκη αυτή ήταν εγκαταλελειμμένη. Για να δούμε τι λέει εδώ το συγκεκριμένο πώ. Τεράστια είναι η αναστάτωση που προκάλεσε η φωτιά που ξέσπασε κάτω από άγνωστε μέχρι στιγμή συνθήκε σε καπναποθήκη δίπλα ακριβώ στα κτέλ στην Ξάνθη. Πρόκειται για ένα παλιό κτίριο πλησίων του κτέλ, στο οποίο εκδηλώθηκε η φωτιά, η οποία μάλιστα επεκτάθηκε μέσα σε λίγη ώρα με αποτέλεσμα ένα πυκνό μαύρο σύννεφο καπνού να σκεπάζει την περιοχή. Αυτό είναι μέσα στην πόλη τη Ξάνθης. Όποιο έχει πάει Ξάνθη, ξέρει στα κτέλα από δίπλα έχει ένα τεράστιο εγκαταλελειμμένο κτίριο το οποίο έχω ακούσει ότι κατοικείται αυτό το κτίριο. Μάλιστα, ο καπνό ήταν ορατό και κατοικείται από όχι Έλληνε. Από διάφορα σημεία τη πόλη με αποτέλεσμα έντρομοι οι κάτοικοι να αναζητούν πληροφορίε σχετικά με το τι είχε συμβεί. Μέσα στην πόλη, παιδιά, αυτό έτσι σχεδόν κέντρο. Οι ισχυρέ δυνάμει πυροσβεστική έσπευσαν στο σημείο, επιχειρώντα να θέσουν υπόλοιπο τη φωτιά με απλητικέ φλόγε, ωστόσο να επεκτείνονται με ιδιαίτερα γρήγορου ρυθμού. Χαρακτηριστικέ συνοικώ από τα μπαλκόνια. Θα υπάρχει το link στο πρώτο σχόλιο από κάτω. Βλέπει ότι η φωτιά είναι τεράστια και εδώ είναι μπαλκόνι. Άνθρωπο που μένει. Δε πώ φαίνεται η φωτιά μέσα στην Ξάνθη. Πράγματα απίστευτα. Λίγκ στο πρώτο σχόλιο από κάτω να μάθει περισσότερα. Αυτό που δεν σου λέει το συγκεκριμένο post και πώ να σου το πει είναι ότι εκεί μέσα αλλοδαποί κατοικούν. Στην Άγκυρα ο Γιώργιο Παπανδρέου, ο παραολίγων πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Παύλα Κινάλ, σήμερα λέει βράβευσή του με το Διεθνέ Βραβείο Ειρήνη. Στην Τουρκία βραβεύεται ο Γιώργιο Παπανδρέου. Αυτό είναι πιο παλιό. 15 του μηνό βγήκε. Απλά δεν το κάλυψα τι προηγούμενε ημέρε και δεν μπορούσα να το αφήσω να πέσει στο πάτωμα με τίποτα. Ο πρώην πρωθυπουργό έγινε χτε δεκτό από τον πρόεδρο του Λαϊκού Δημοκρατικού Κόμματο CHP και ΜΑΛ κτλ. Και στην Τουρκία βρίσκεται ο πρώην πρωθυπουργό Παπανδρέου. Σήμερα θα βραβευτεί στην Άγκυρα μαζί με το συνθέτη συγγραφέα Ζουλφού Λιβανελή από τον δήμαρχο τη Τσάνγκαγια με το Διεθνέ Βραβείο Ειρήνη Στο πλαίσιο των επαφών του στην τουρκική πρωτεύουσα Παπανδρέου, και η αντιπροσωπεία που το συνοδεύει έγιναν χθε δεκτοί από τον πρόεδρο του Λαϊκού Δημοκρατικού Κόμματο στα κεντρικά γραφεία του CHP. Κατά τη συνάντηση ήταν παρούσα η Γενική Γραμματεία του κόμματο Σαλίν Σαγέκ Μποκέ και ο αντιπρόεδρο του κόμματο κτλ. Αυτά είναι τα νέα. Δεν έχουμε περισσότερο πλαίσιο για το συγκεκριμένο ζήτημα. Εγώ θα κάνω το εξή ερώτημα: Τι δουλειά έχει να βραβεύεται ο Παπανδρέου από την Τουρκία για βραβείο Ειρήνη. Για ποια περίοδο, για την περίοδο στην οποία ήταν πρωθυπουργό. Θέλουμε περισσότερο πλαίσιο, αλλά όλο αυτό το έργο είναι ύποπτο για τα δικά μου τα μάτια. Πάμε παρακάτω. Από τη στιγμή λοιπόν που ο πολύ καλό πρώην Πρωθυπουργό Παπανδρέου, και φυσικά όλοι αυτοί που κυβερνάνε βραδεύονται στην Τουρκία και έχουν συζητήσει με την Τουρκία για διάφορα αντίληψη που κάνουν. Στο Νεύρο, στο φυλάκιο, χημικά και χειροβομβίδε κρότου από την αστυνομία κατά των συγκεντρωθέντων. Και υπάρχει και βίντεο. Η κατάσταση ξέφυγε πριν λίγη ώρα στο φυλάκιο τη Ορεστιάδας αφού οι δυνάμει των ΜΑΤ έκαναν χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου λάμψη κατά των συγκεντρωθέντων. Σου έδειξα στο προηγούμενο show μου ότι πήραν σηκωτό τον πρόεδρο, τον υπεύθυνο του φυλακίου, πρόεδρο νομίζω του, του φυλακίου εκεί πέρα στην Ορεστιάδα, χωρί να θέλει, διότι προσπάθησε να αποτρέψει την υπερδομή, τη δημιουργία, την κατασκευή τη υπερδομή. Η αστυνομία λοιπόν τον πήρε σηκωτό. Εγώ απορώ με τη συγκεκριμένη αστυνομία τι κάνει. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω αυτή η μπάτσι τι δουλειά που κάνουν. Ε. Τέλο πάντων, τώρα θα αρχίσω να ανεβριάζω. Αν και η μεγαλύτερη διάρκεια τη συγκέντρωση τη διαμαρτυρία κύλησε απόλυτα ήρεμα και ειρηνικά, προ το τέλο τη, και ενώ ο μεγαλύτερο αριθμό των ευρυτών είχε αρχίσει να αποχωρεί από το χώρο, κάποιοι πέταξαν δυναμητάκια και πέτρε ενώ άρχισαν να κουνάνε την κλούβα των ματ που είχε τοποθετηθεί μπροστά στην είσοδο των δομών. Η αστυνομία έκανε αμέσω χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου λάμψη, πεντώντα αυτέ και σε ηλικιωμένου, γυναίκε και παιδιά που δεν είχαν ακόμα αποχωρήσει. Αυτό προκάλεσε την οργή ακόμα και των πιο ήρεμων. Και παρά τι προσπάθειε ορισμένων να ερεμνήσουν τα πνεύματα, η στάση τη αστυνομία προκάλεσε μεγάλη ένταση. Αυτή η αστυνομία είναι Έλληνε ή είναι κάποια άλλη εθνικότητα, Δηλαδή είναι υπέρ στην κατασκευή τη σούπερ υπερδομή, τη υψηλή πολυτελεία υπερδομή, πόσων δισεκατομμυρίων 26 στρεμάτων. Υπέρ τη νέα πόλη λαθρομεταναστών. Είναι υπέρ αυτή η αστυνομία. Τα παιδιά του πού θα τα μεγαλώσουν αυτή σε κάποια άλλη λοάτκη πόλη. Πάμε παρακάτω. Αποκλειστικό στο σκαμνί για, παρ... για παράνομε προσλήψει η παρέα του Κελπνό. Τα, ρουσφέ... τα ρουσφέτια και η ζημιά 1,6 εκατομμύρια ευρώ λέει το ντοκιουμέντο. Σε δύο δίκες με κατηγορία σε βαθμό κακουργήματο για δεκάδε παράνομε προσλήψει ημετέρων παραπέμπεται η αποκαλούμενη και ω παρέα του Κελπνό. Νην Εωδή σύμφωνα με δύο παραπεμπτικά βουλεύματα τα οποία εξέδωσε η δικαιοσύνη και τα οποία αποκαλύπτει σήμερα το ντοκιμέντο, η συνολική ζημία του Κελπνό από τα έργα και τις ημέρες των κατηγορούμενων ανέρχεται σε 1,6 εκατομμύρια. Ο λόγος για τον πρώην διεθνή Κελπνό Θεόδωρο Παπαδημητρίου και το φίλο του Άδωνη Γεωργιάδη ο οποίο σήμερα έκανε ένα πολιτικό κρεσέντο στη Βουλή και νόμιζε ότι τα πήγε περίφημα. Θα τον ακούσουμε φυσικά για να δει πόσο φασιστική είναι αυτή η κυβέρνηση. Τη σύζυγό του και συνεργάτη του Άδενο Γεωργιάδη Ανδρονίκη θεοφιλάτου τη σύζυγό του και συνεργάτη του Άδωνο Γεωργιάδη, Ανδρονίκη Θεοφυλάτου, μάλιστα, αλλά και την πρώην οικονομική διευθύντρια του Κελπνό και διορισμένη πλέον στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, την οποία εποπτεύει ο Υπουργό Ανάπτυξη και Επενδύσεων, Εκατερίνη Πολίζου. Πρόκειται για δύο διαφορετικέ υποθέσει, τι οποίε Είχε παραπέμψει στη δικαιοσύνη ο πρώην αναπληρωτή Υπουργό Υγεία Παύλο Πολάκη, δεχόμενε φοβερέ επικρίσει δίθεν περισκευωρία, για τι οποίε τα δικαστικά συμβούλια που συνεδρίασαν εξέδωσαν δύο παραπαιμπτικά βουλεύματα για το τριμελέ εφωτίο κακουργημάτων. Όλε οι πληροφορίε, παράνομε προσλήψει, λέει 22 ατόμων. Θα, θα τι βρει στην περιγραφή από κάτω. Τα links, όλα αυτά. Ειδικότερα το δικαστικό συμβούλιο. Παραπέμπει στο ακροατήριο του τριμελού εφετείου κακουργημάτων, το πρώην διεθνή Κελπνό Θεόδρο Θεόδωρο Παπαδημητρίου, το φίλο του Άδωνη Γεωργιάδη, και πολιτευτή τη Νέα Δημοκρατία στα Μάτι Πουλή, τη σύζυγό του και συνεργάτη του Άδωνη Γεωργιάδη, Ανδρονίκη Θεοφυλάτου, αλλά και την πρώην οικονομική διευθύντρια του Κελπνό, η Κατερίνη Πολίζου. Προκειμένου να δικαστούν κατά περίπτωση για τι κακουργηματικέ πράξει απιστία και εξακολούθηση με περιουσιακή πράξη άνω των 120.000 ευρώ και τη συνέργεια στην Οσάνο πράξη για τι παράνομε προσλήψει 22 συνεργατών στο Κελπνό. Οι προσλήψει έγιναν την περίοδο 13-14. Και φέρεται σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα να ζημιώθηκε το κελπνό κατά 251.000 ευρώ στην προκειμένη περίπτωση. Οι παράνομε προσλήψει πραγματοποιήθηκαν αποκλειστικά επί Υπουργεία του Άδωνη Γεωργιάδη στο Υπουργείο Παιδείας. Εκεί λοιπόν είναι που ο Άδωνο Γεωργιάδη τρέμει, γιατί έχει πάρα πολλά σκάνδαλα πέρα από το συγκεκριμένο. Φοβάται πάρα πολύ μην έρθει πατριωτικό κόμμα στην εξουσία. Να θυμίσω ότι με τον Τσίπρα δεν είχαν γίνει τα απαιτούμενα για συγκεκριμένα σκάνδαλα με την υπογραφή του ίδιου του Τσίπρα. Δηλαδή, μην πιστέψει ποτέ ότι εάν θα βγει ο Τσίπρας που δεν θα βγει. Ο Τσίπρα πλέον πάει σε κάτω από 12% κόμμα. Επιθετικά μιλώντα, αμυντικά μιλώντα, 17%. Δηλαδή, σε επόμενε εκλογέ ο Τσίπρα θα έχει κάτω από 17%. Ελπίζω να έχει και κάτω από 10% προσωπικά, διότι δεν αξίζει για κάτι παραπάνω. Θα μου πούνε ο Τζοτάκη αξίζει ή όχι. Γι' αυτό και θέλω οι άνθρωποι να ψηφίσουν τα πατριωτικά τα κόμματα. Πάμε λίγο παρακάτω. Παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Άδωνη Γεωργιάδη. Τα παιδιά του Κελπνώ είναι αθώα. Έφτασε να πει ότι σέβεται το τεκμήριο τη αθωότητα στην περίπτωση τη δίωξη Βαξεβάνη, ενώ την είχε προαναγγείλει ο ίδιο. Τα παιδιά του Κελπνό θα τα υπερασπιστώ ο ίδιο στο δικαστήριο, διότι θεωρώ ακράδαντα ότι είναι αθώα. Ο Γεωργιάδη έκανε λοιπόν μια δήλωση στη Βουλή και ουσιαστικά πήρε επίσημα την τοποθέτηση ότι θα υπερασπιστεί του ανθρώπου αυτού στο κελπνό και φυσικά και τον εαυτό του έτσι. Σαν να σου λέει ότι κάνει αυτό κουμάντο. Και θα σου αποδείξω το πώ κάνει αυτό το κουμάντο, αυτό κουμάντο και η δική του, διότι θα το δει, θα το δει. Θα πάθει πλάκα, δηλαδή είναι ξεκάθαρο. Λίγο πιο μετά μου. Θα δούμε πιο μετά την ομιλία του στη, βολ, στη Βουλή του Άδωνη Γεωργιάδη. Πάμε λίγο παρακάτω σε λίγο πιο σοβαρά ζητήματα. Τη Δευτέρα ήταν η μέρα Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Όποιο δεν έχει δει την ομιλία του Dr. King, Έτσι λέει: I believe και μίλησε υπέρ της ελευθερίας και της ισότητας στους ανθρώπους εκεί πέρα στην Αμερική, να, να, το τοποθετήσω έτσι. Είναι από τους πιο σοβαρούς ανθρώπους για την ιστορία της Αμερικής. Και σήμερα βγαίνει η διάνοια, η, η δημοφιλέστατη διάνοια Τζο Μπάιντεν να πει τι, να πει κάτι Παιδιά παρανοϊκό, κάτι απρεπές. But even Dr. King's assassination did not have the impact Ακόμα και η δολοφονία του, του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ λέει δεν είχε τόσο μεγάλο αντίκτυπο όσο ο θάνατος του George Floyd. Δεν θα επεκταθώ περισσότερο, αλλά θα σου πω ένα πράγμα. Ε, αυτό δεν λέγεται. Δηλαδή αυτό δεν λέγεται. Αν σέβεσαι τους πατέρες της δημοκρατίας, το παρελθόν σου το ίδιο, λίγο να σέβεσαι βασικά, αυτό το πράγμα δεν λέγεται. Φυσικά το μπάκλα ήταν τεράστιο. Σε επόμενα νέα, στη Ρωσία, το χρηματιστήριο σήμερα είναι κοντά στο crash. Στο 6,5% κάτω μέσα σε 24 ώρες. Πάρα πολύ μεγάλη μείωση. Πάρα πολύ μεγάλη μείωση. Και τα νέα φυσικά και στο ελληνικό χρηματιστήριο... Το ελληνικό άστοντα ασχοληθούμε. Και τα νέα φυσικά και στο αμερικάνικο χρηματιστήριο δεν είναι καλά. Πεσμένα πάλι τα πράγματα. Αλλά η Microsoft εξαγοράζει την Activision Blizzard ATVI για 69 δισεκατομμύρια και ποντάρει στο Metaverse. Μετά λοιπόν το Meta, δηλαδή το Facebook, που κάνει μεγάλο μπάσιμο και αρχίζει να βάζει αρκετά χρήματα για τον νέο αυτόν κόσμο που θέλουν να δημιουργήσουν, τον ψηφιακό κόσμο που θα πρέπει να υπάρχουν άπειρες νομοθεσίες και να μην τους αφήσουν να το κάνουν αυτό. Όχι. Και η Microsoft κάνει μεγάλο μπάσιμο και αγοράζει με 69 δισεκατομμύρια cash την Blizzard η οποία Blizzard έχει το Call of Duty, το World of Warcraft νομίζω και πολλοί άλλα γνωστά παιχνίδια τα οποία μέσα στο Metaverse πραγματικά δεν θέλω να ξέρω πόσο εθιστικά θα γίνουν, πόσο παραπάνω εθιστικά θα γίνουν. Πολύ σοβαρό το συγκεκριμένο. Ήταν συν 30% η μετοχή της Blizzard. Παρακάτω, δε πώ επιτυγχάνεται η προπαγάνδα και δε πώ λειτουργεί η ψυχολογία του follower. Βλέπουν κάτι μεγάλο προπαγανδιστικό. Εδώ πέρα βλέπει για ποιο λόγο είναι προπαγανδιστικό το συγκεκριμένο. Η επιστήμη λέει. Ουφ, παρουσιάζεται. Τέλο πάντων, τώρα εγώ τι να πω γι' αυτό. Καταλαβαίνει ότι εδώ υπάρχει μεγάλη προπαγάνδα και οι άνθρωποι πάνε και βγαίνουν φωτογραφίε. Γιατί? Γιατί είναι απλά πολύ ψηλό, είναι πολύ μεγάλο. Δεν καταλαβαίνω πώ σκέφτονται κάποιοι άνθρωποι. Και τώρα νομίζω ότι έρχεται η ώρα να πάμε στον Άδωνη το Γεωργιάδη. Καλά, εδώ ο Άδωνης ο Γεωργιάδης ε, βγήκε και είχε πιει. Εγώ, ευχαριστώ πολύ και πρόεδρε <coughs> και ευχαριστώ πολύ όλους τους συνάδελφους. Λοιπόν, κάνω πλάκα. Να με τον αγαπημένο με τον κύριο Γιαννούλη. Θα τον βάλουμε να τρέξει παραπάνω. Πλάκα κάνω προφανώς, δεν είχε πιει κύριε Γιαννούλη, μου θέσατε κάποια ερωτήματα, να σα τα απαντήσω. Α, αυτή είναι η φυσιολογική έκδοση του Γεωργιάδη. Θα σας ευχαριστήσω. Μέχρι τώρα ήμουν πάντα το απόλυτο κακό για σας. Σήμερα με χωρίζετε στα δύο. Είπατε, έχω και την καλή πλευρά και την κακή πλευρά. Κατά 50% σα κέρδισα. Αυτό είναι μεγάλο θαύμα. Αν σκεφτείτε τι ύβρι που έχετε το ξέφι να δείμε αυτό το διάστημα, το ότι ανακαλύφθηκε και την καλή μου πλευρά, είναι ένα μεγάλο βήμα προόδου μεταξύ μα Θα σα ευχαριστώ γι' αυτό. Πάω λίγο να απαντήσω Πάω λίγο να απαντήσουμε το χαλάτε. Τώρα το πατέρα είναι καλύτερα και με το χαλάμε τώρα. Αυτό δεν πειράζει. Δεν θα σα ψέξει ο φίλο ο κ. Πολάκη αν είδατε κάτι καλό σε μένα. Θα το αντέξετε. Λοιπόν, πάω λίγο τώρα σε αυτά που θέσατε σε ερωτήματα. Γιατί μάλλον επειδή είστε νεότερο στην Βουλία από πολλού άλλου, ενώ είναι το κοινοβουλευτικά, δεν γνωρίζετε ότι εγώ έχω ένα συνήθειο. Απαντώ πάντα σε όλα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μου θέσει κάπως κάποιο ερώτημα και να κάνω ότι δεν το άκουσα. Για την ακρίβεια έχω το ακριβώ ανάποδο. Πάσχω από κάποιο είδου ανακράτεια λόγου. Κάποιο δεν θα απαντά, αλλά απαντάω. Έχουμε λοιπόν πρώτα απ' όλα εδώ κάνει παραλήρημα ο φίλο. Στο θέμα του κελπνό. Τώρα, το έθνο του κ. Σαρακιώτη το θέσατε κι εσεί και ξεκινάω με αυτό γιατί δεν θέλω να φανεί ότι υπεκφεύγω κατά οποιοδήποτε τρόπο. Εσεί στο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είστε κάτι σαν Δόκτωρ Τζέκιλ και Μίστερ Χάιτ. Την Κυριακή ο αρχηγό σα έγραψε ένα άρθρο στην εφημερίδα Ντοκουμέντο υπερασπιζόμενο τον κύριο Κώστα Βαξεβάνη όσο μπορούσε πιο έντονα και κατηγορώντα την ελληνική δικαιοσύνη ω υποχείριο τη κυβερνήσεω διότι μια ανωτάτη δικαστική λειτουργό του Αρίου Παγού τον καλεί ω απολογούμενο, ω κατηγορούμενο δηλαδή, για τέσσερα βαριά κακοκύματα. Και ποια ήταν η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ αυτό, πάνω το στο θέμα τη διώξεω κατά του κυρίου Βαξεβάνη από μια εισαγγελική λειτουργό επίπεδου του Αρίου Πάγου. Ότι είναι μια Κατάχαση κυραγωγούμενη Εκλουσίας. από το καθεστώ Μητσοτάκη, το οποίο και θα πέσει πάρα πολύ γρήγορα. Πολύ σωστή η τοποθέτηση του ΣΥΡΙΖΑ. Συμφωνώ. το έγραψε κύριο Ή το Από χθε πανηγυρίζεται γιατί κάποιοι άλλοι εισαγγελεί Αποφάσισα να παραπέμψω στο ακροατήριο κάποιου συνεργάτε μου για την υπόθεση των λεγόμενων παρανόμων διορισμών στο κερδμό. Ωραία. Θα σα ρωτήσω λοιπόν, κύριε Γιαννούλη, η εισαγγελική παραπομπή είναι καταδική. Η εισαγγελική παραπομπή. Αυτό που λέει εδώ, Γεωργιάδε, έχει point, είναι σωστό. Το ότι σε παρέπεψαν δεν σημαίνει ότι έγινε και κάτι ακόμα. όμω και να γίνει κάτι, πάλι δεν σημαίνει τίποτα. Γιατί υπάρχει το τεκμήριο αθωότητα, έτσι. Το δυτικό κόσμο είναι καταδική. Γιατί αν είναι καταδική, έχει καταδικαστεί ο οποίο κόσμο να Εγώ αντιθέτω στην περίπτωση του κ. Βαξεβάνη, δεν έκανα ούτε tweet από την ώρα που έγινε η κλήση του απολογία. Ξέρετε γιατί. Σεβόμενο το τεκμήριο τη αθωότητο. Με διακόπτει ο κύριο Πολάκη, ο αγαπημένο μου φίλο, με το TikTok. Το TikTok που ανέφερε και ο κύριο Βαξεβάνη στο άρθρο του ήταν copy το, paste, Κύριε Πολάκη, από ένα TikTok που μου έγραφε ο Βαξεβάνη. Γι' αυτό το ανέβασα. Άρα λοιπόν επανέρχομαι. Ή το τεκμήριο τη αθωότητα ισχύει για όλου, προφανώ και τον κύριο Βαξεβάνη, αλλά προφανώ και τον κύριο Πουλή και την κ. Θεσλάπη και όλου άλλου, ή ισχύει για κανέναν. Διαλέξτε. Εγώ λέω μέχρι να υπάρχει καταδίκη στο δικαστήριο, εμεί καλό είναι να μην εμπλεκόμαστε στην πολιτική όταν ξεκινάει μια δικαστική διαδικασία. Επειδή όμω την προκειμένη τρέχει του κελπνό, αν σα πω θα πείτε υπεκφέρει ο Γιωργιάδη, θέλω να προσθέσω και κάτι ακόμα. Εγώ στη δίκη αυτή, όταν γίνει με το καλό, ελπίζω πολύ γρήγορα, και μου αρέσει η ταχεία απονομή τη δικαιοσύνη, θα είμαι ασφαλώ μάρτυρα υπερασπίσεω των ανθρώπων λοιπόν, αυτών. Λοιπόν, αυτή είναι η τοποθέτηση εδώ πέρα του Άδωνη Γεωργιάδη, το λέει ξεκάθαρα ότι θα είναι μάρτυρα υπερασπίσεω. Κάνει δηλαδή μια ευθεία τοποθέτηση στο συγκεκριμένο ζήτημα. Πάρα πολύ καλά, ότι είναι παντελώ αθώοι. για αυτό είναι το οποίο κατηγορούνται. Ιδέα δε, ειδικά κυρία Ανδρονίκη Θεοφυλάτου, η οποία είναι και στενή μου συνεργάτη τώρα στην Υπουργή Ανάπτυξη, μπορώ να σα πω ότι είναι η καλύτερη συνεργάτη που έχω, η πιο εργατική. Πιστεύω ότι στο κελπνό είναι ο Δίκ, λένε με μαύρο δάχτυλο χάσα μία υπάλληλο που δουλεύει χωρί ωράριο από το πρωί μέχρι το βράδυ και με τόσο μεγάλη αποτελεσματικότητα. Όσον αφορά το τελευταίο σα σχόλιο περί του tweet του κυρίου Πουλή, απήντησε ο κύριο Πουλή με την απάντηση του κυρίου Πλεύρη στη Βουλή, η οποία δεν έτυχε τη αναγκαία δημοσιότητα, διότι την απάντηση αυτή του Υπουργού Υγεία των Θέματων Προσλήψεων και αν ότι δεν υπήρχε ζημία, άρα δεν μπορεί να είναι εννοιαπιστία, αυτό όμω θα κρυφτεί στο δικαστήριο, αλλά και ότι ξεκινάει η έρευνα για κάτι που πράγματι είναι πολύ οξύμορο και, και η ελληνική δικαιοσύνη έχει κάνει μεγάλο σφάλμα, ω προ του χρόνου ότι δεν τα 8 εκατομμύρια που έδωσε ο παράνομο ο κ. Πολάκης. Γιατί ο κ. Πολάκη τώρα έχει εκτροπέ λεβέντη, γιατί ξέρει ότι παρεγράφησαν τα 8 εκατομμύρια, διότι δηλαδή ο φάκελο και τα 8 εκατομμύρια ήρθε αφού είχε λήξει η περίοδο παραγραφή του. Παραγραφής του. Και... Λοιπόν, ακριβώ. Αυτοί όλοι του έχουν τη φωλιά του λερωμένη, γι' αυτό φοβούνται πάρα πάρα πολύ. Είχαμε πρόβλημα των θεσμών μα. Ότι μια τόσο βαρύ καταγγελία ελληνική δικαιοσύνη το έστειλε μετά τη λήξη τη παραγραφή. Αλλά δεν πειράζει. πολιτικά πρόσωπα. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, όχι. Τι, τι να πειράξει. Εσύ τα πληρώνει. Εμεί τα πληρώνουμε. Επόμενα για το οποίο δεν υπάρχει παραγραφή. Η απάντηση, λοιπόν, Πλεύρι, Επέκια... Σε αυτή την ομιλία που έκανε εδώ πέρα ο Άδωνη Γεωργιάδη, βγαίνει στο Twitter και κοκορεύεται ότι είναι η μεγαλύτερη ιδεολογική ομιλία που έχει κάνει από τη στιγμή που είναι όλα χρόνια, Από, από τότε που ξεκίνησε τη βουλευτική του καριέρα τη ο κ. Πουλή αναφέρει και ότι δεν υπάρχει ζημία από τι λεγόμενε προσλήψει και ότι ξεκινάει η έρευνα για τα παρανόμω των 38 εκατομμύρια στην εταιρεία Security με εντολή γραπτή του κ. Παύλου Πολάκη. Ενώ το κενό ήταν στο δημόσιο λογιστικό, υπενθυμίζω, με απόφαση του κ. Πολάκη και του κ. Ξαντού. Δηλαδή έξω από κάθε διαδικασία. Άρα τα υπόλοιπα περί τη υποθέσεω αυτή θα τα δούμε στο δικαστήριο. Προφανώ θα συναντηθούμε από ό,τι άκουσα με τον κ. Πολάκη σε αυτό το δικαστήριο και εγώ σε αντίθεση με εσά εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη. Εγώ δεν θεωρώ την ελληνική δικαιοσύνη υποχείριο ούτε τη δικιά μα κυβερνήσεω ούτε του ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία. Ερώτημα προ εσένα. Εσύ εμπιστεύεσαι την ελληνική δικαιοσύνη, Εσύ θεωρεί ότι η ελληνική δικαιοσύνη είναι υποχείριο τη Νέα Δημοκρατία ή του ΣΥΡΙΖΑ ή οποιοδήποτε. Αμφισβήτητα του χρόνου. Είναι θεσμικό ζήτημα το οποίο να ξέρετε έχουμε βάλει και στο Ταμείο Ανάκαμψη. Δεν, δεν κατελώγει Στο Ταμείο Ανάκαμψη έχουμε βάλει ειδική μεταρρύθμιση για να κινούνται οι διαδικασίε δικαστικέ γρηγορότερα. Γιατί αν δεν το γνωρίζετε, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα και για την ανάπτυξη τη ελληνική οικονομία, αυτό το οποίο χάνουμε του μεγαλύτερου πόντου στι εκθέσει τη World Bank, είναι η αργή απονομή τη δικαιοσύνη. Εγώ δεν κατελώγησα δόλο στη δικαιοσύνη. Δεν κατελώγησα δόλο. Είπα ότι δυστυχώ η αργή ρυθμή τη στην προκειμένη περίπτωση ωφέλησαν τον κύριο Πολάκη. Έρχομαι όμω και λέω αυτό που έχει σημασία όταν γίνει η δίκη των παιδιών αυτών, θα μάθει ο ελληνικό. Λοιπόν, πρέπει να ξέρει ότι αυτή η αργή... η αργή, δικαιοσύνη ουσιαστικά, το ότι πηγαίνει έτσι αργά, με αργού ρυθμού η δικαιοσύνη, ισχύει μόνο για του κυβερνητικού. Για άλλε υποθέσει, η δικαιοσύνη πηγαίνει ταπά. Σαν Φεράρι πηγαίνει, ντάγκ και μετά στουκάρι. Όμω, πάντα έτσι γίνεται αυτό να ξέρει, όταν δεν είσαι προσεκτικό. Ξέρει όμω τι γίνεται εδώ πέρα. Ο άδενή Γεωργιάδη καλά τα λέει. Καλά τα λέει. Αλλά η κατάσταση αυτή ουσιαστικά το συμφέρει και γενικότερα του συμφέρει. Γι' αυτό και δεν έχει γίνει καμία ουσιαστική μεταρρύθμιση στη δικαιοσύνη. Αυτοί όλοι βράζουν στο, στο ίδιο καζάνι, και όλοι φοβούνται έναν ή, ή κάποιο άλλου τέλο πάντων.. Ωραία. Αν είναι αθώοι ή ένοχοι κάτω δικαστήριο. Σήμερα που μιλάμε είναι αθώοι. Δηλαδή δεν θέλουν καταδικασία καταδικαστεί από κανένα δικαστήριο. Άρα, όσα διαβάζω από το πρωί, τι κομματικέ σα φυλάδε, για άλλη μια φορά δείχνουν πόσο άσχετοι είστε με κάθε θεμελιώδη αξία του δυτικού κόσμου. Γιατί στον δυτικό κόσμο, κύριε Γιανούλη, το τεκμήριο τη αθωότητα είναι το Α και το Ω τη απονομή τη δικαιοσύνη. Το ίδιο ισχύει για τον Κασιδιάρη. Ε, Βορύδη. Το ίδιο ισχύει για η βιβλιοπόλη. Και για όλου του άλλου, έτσι. Του πολιτικού κρατούμενου. Το τεκμήριο... Πολύ. Το σέβεστε πολύ. Να ε, ρελα, το μόχια. Το το του Κελπνό, ή οποιοδήποτε άλλο δεν σα βολεύει πολιτικά. <laughs> λοιπόν, πάμε τώρα, πάμε τώρα στα PCR που Πιστεύεις ότι λοιπόν η δικαιοσύνη είναι υποχείριο της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Για να δούμε. Θέλω να απαντήσω λίγο και στα PCR που το θεωρώ εξαιρετικά πιο ενδιαφέρον. Όπως και όλοι οι άλλοι. Με κατηγορήσατε ότι δεν φρόντισα όλο αυτό το διάστημα να προστατεύσω τους Έλληνες πολίτες από τις τιμές των PCR και των Rapid. Καταθέτω και τα πρακτικά. Καταθέτω και τα πρακτικά, λέει ο Άδωνη ο Γεωργιάδης εδώ πέρα. Για να δούμε εδώ πέρα πώ, τι, 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 κάνουν οι άλλοι όταν ο Γεωργιάδης του δίνει λίγο από τα, τα μάτια του, την προσοχή του, την. High class. Oh! Σφαχτήκανε για να πάρουνε. Ποιο θα το πρωτοπάρει. Σιγά ρε φίλε. Δεν σου πέταξε λεφτά. Γελί. PCR και το Rapid σε όλε χώρες χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση Η Ελλάδα έχει τι χαμηλότερε κατά μέσο όρο τιμέ από όλου. Και στα Rapid και στα PCR. Η Κύπρος πράγματι έχει πετύχει χαμηλότερη τιμή. Η Ελλάδα επίση, Γεωργιάδη, έχει του χαμηλότερου μισθού από όλου. Αυτά δεν τα λε όμω στο PCR, ειδικά σε κάποιε αλυσίδε, έχει πλαφώνει ψηλότερο από εμά. Εμεί στα 47 και 50 είναι και πολύ ακριβότερε τιμέ. Σε μέσου όρου όμω και μέσα. Είναι γελίο. Και τα δωρεάν. Αυτό που βλέπουμε είναι ένα γελίο έργο. Τέλο κατά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριο Πολάκη. Κύριε Πολάκη, σα παρακαλώ. Κύριε Πολάκη, σα παρακαλώ, μην διακόπτε. Εφείλε, ο Πολάκη πλάκα έχει κάποιε φορέ. Η αλήθεια είναι αυτή. Ο Πολάκη πλάκα έχει. Από ό,τι κάνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Και γιατί είναι κομμουνιστή. Ο Πολάκη θα είχε πλάκα άμα ήταν δεξιό. Στο, στον κομμουνισμό τι πα και κάνει πολλά. Και είναι λυπηρό που είσαι κομμουνιστή, να ξέρει. Είναι disgrace. <Σε 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 <κλίδη> ε, Όπω <Σε Είναι σκεκλινιστη> δεν έχει διακόψει κανένα. Αν μπορεί. Είναι βέβαιο, κύριε Γιανούλη, γιατί δεν θα κάνω διαλόγο. Ο κομμουνιστή είναι κομμουνιστή, δεν αλλάζει. Δυστυχώ. Απλά είναι με τη λάθο μεριά τη ιστορία. Αυτό δεν ξέρω. Τώρα, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύει ότι όλε οι ενώσει και ομοσπονδίε των κλινικοεργαστηριακών γιατρών που λένε ότι το πλαφόν το 47 ευρώ είναι χαμηλό, αυτό θα ο υψηλότερα, και ότι δημιουργεί σύντομα επιβίωση ορισμένα εργαστήρια, είναι προϊόν κάποια λαθροχειρία, απάτη και λαμογιά να βγείτε να του καταγγείλετε. Αν... Να βγείτε να του καταγγείλετε, λέει. Ε, ωραία, κι εγώ αυτό περιμένω. Γιατί δεν βγαίνει και ο ΣΥΡΙΖΑ να του καταγγείλει, και όχι μόνο αυτό, να δημιουργήσει και εξεταστική. Υπάρχει εστροκέρδη στην πλάτη πάλι του Έλληνα. Δηλαδή, όπω και να έχει, ρε φίλε, ο Έλληνα θα πληρώσει. Όπω και να έχει, ο Έλληνα θα του φάει τα λεφτά το κράτο. Δεν γίνεται αυτή η δουλίτσα εδώ όμω, έτσι. Το συστηματάκι που χτίσανε τη φτωχοποίηση. Δεν γίνεται. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο θέλουν να σου κάνουν ζημία. Τώρα μην είναι αρχίσω. αρχίσουν. Και χαγιά δεν είχαμε και χαγιά αποκτήσαμε. Ωραία, ψηφίστε σωστά. Όλα αυτά να πάρουν πόδι. Ωραία, αυτό το επεισόδιο έφτασε στο τέλο του. Πε μου την άποψή σου από κάτω στα σχόλια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που το παρακολούθησε. Να κάνω μια υπενθύμηση. Και σήμερα θα υπάρξει στι 9 η ώρα, κοντά στι 9 η ώρα, live stream στο κανάλι, στο YouTube. Να είσαι καλά, θα τα πούμε στο επόμενο. Μην ξεχάσει να, να παρακολουθήσει το τελευταίο εκπληκτικό επεισόδιο πέρα. Τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά.